Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στην κουζίνα με τη Σίση. Και το Μάικ. Και το Φίλιππο. Φίλιππε, μπορείς από πίσω να δίνεις οδηγίες, σκηνοθετικές. Αυτό είναι ένα νέο βίντεο. Έχω καιρό να κάνω μαγειρική. Από πότε έχω να κάνω μαγειρική? Από το Πάσχα νομίζω που κάναμε τη μαγειρίτσα, ή ήταν πέρυσι αυτό? Πέρυσι ήταν αυτό. Από το τσουρέκι. Από τα αυγά. Όχι, μαγειρική δεν θεωρούνται τα αυγά. Τέλος πάντων, πότε είχαμε φτιάξει τσουρέκι? Τσουρέκι, όχι πέρυσι, πρόπερσι είχαμε φτιάξει τσουρέκι. Μπορούμε να ξαναφτιάξουμε. Με τρομερή αποτυχία. Γιατί δεν είχα σπάσει τη μαστίχα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Αποφασίσαμε τώρα εδώ με τα παιδιά να σας δείξουμε την αγαπημένη τους τυρόπιτα. Θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Πρώτον, αυτό το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο, δεν έχει καμία τοποθέτηση μέσα. Οπότε θα σας δείξω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Είναι αυτά. Η Ginger και ο Mike θα ακούγονται στο βάθος γιατί παίζουν κάποιο ξύλο. Και θα φτιάξουμε την αγαπημένη τυρόπιτα των παιδιών. Αυτή την τυρόπιτα λοιπόν τη φτιάχνω και για 2-3 μέρες μπαίνει στα ταπεράκια στο σχολείο και έξω από την πόρτα. Δηλαδή έχει ξεμπερδέψει. Παρ' όλα αυτά θα ξετρελαθείτε κι εσείς, είτε είστε φοιτητές, είτε είστε μαθητές, είτε είστε ενήλικες, είτε είστε παππούδες που θέλετε να φάτε έτσι μια ωραία τυροπιτούλα. Αυτή είναι η τυροπιτούλα. Λοιπόν, φύλλο δεν ανοίγω. Θα σας δείξω μία τα υλικά. Θα βοηθήσει ο Φίλιππος στο filming αυτής της υπερπαραγωγής και ο Μάικ από εδώ θα βοηθήσει στην παραγωγή. Παίρνω αυτό το φύλλο σφολιάτας. Τώρα πήρα αυτό. Παίρνω όποιο θέλω, όποιο μου ήρθει. Συνήθως αυτό παίρνω γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε να πάρετε οποιοδήποτε φύλλο, αλλά έτοιμο φύλλο, βαριέμαι να ανοίγω. Μπορείτε να το κάνετε και με φύλλο κουρού. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο, αν δεν θέλετε σφολιάτα. Μέχρι τώρα έπαιρνα το γιαούρτι αυτό με την πέτσα που έχει πάνω και αυτό. Έτρωγα την πέτσα και μετά έβαζα το γιαούρτι μέσα. Τώρα έχω πήρα αυτά γιατί το δοκιμάσαμε μία φορά με αυτά τα γιαουρτάκια της Nestlé και βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Βγήκε μέσα πολύ κρεμώδες. Οπότε μας άρεσε. Παίρνω την φέτα αυτή τη βιολογική. Γενικά έχω ένα κόλλημα. Παίρνω ό,τι βιολογικό μπορώ. Φύλλο δεν έχω βρει ακόμα βιολογικό. Αν έχετε να μου προτείνετε κάτι. Και αυγά πάλι βιολογικά, organic. Πάντα. Ξεκινάμε. Είναι πάρα πολύ απλή η πίτα αυτή. Το μυστικό είναι το γιαούρτι. Πρέπει να βρεις το σωστό γιαούρτι για να γίνει έτσι η φύτης πάρα πολύ ωραία. Και το φύλλο. Και το φύλλο, έχεις δίκιο. Ο Φίλιππος του αρέσει πάρα πολύ το φύλλο να είναι από κάτω μαλακό. Δεν τους αρέσει γενικά πολύ η κρατσανιστή πίτα. Οπότε. Δεν την πάρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα τραβάει ο Φίλιππος. Φίλιππε, κανόνισε να είμαι μέσα, σε παρακαλώ, στα πλάνα. Το ίδιο και η πίτα. Εδώ λέει στους 190 βαθμούς. Οπότε θα ανάψουμε το φούρνο, τον έχουμε ανάψει στους 190 βαθμούς. Και ξεκινάμε να βάλουμε λίγο χαρτί αντικολλητικό για να μην βάλουμε λάδια και τέτοια και γίνει πάρα πολύ βαρύ από κάτω. Και βάζουμε το πρώτο φύλλο. Αυτό το φύλλο είναι που πρέπει να μείνει λίγο μαλακό. Πολύ σωστή η παρατήρηση του Φίλιππου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και την τραβάμε λίγο προς τα έξω να κάνουμε αυτά τα μικρά τείχη. Αυτά εδώ τα τείχη. Όπα, πάρε το πιρούνι και κάνε εσύ τις τρυπούλες κάτω. Ωραία. Εντάξει, φτάνει. Το αφήνουμε τώρα αυτό λίγο στην άκρη. Παίρνουμε τον μπολ και βάζουμε μέσα στον μπολ. Περίμενε. Ναι, φτάνουν οι τρύπες, Μάικ. Έχει γίνει σαν τρυπητήρι. Θα βάλουμε μέσα δύο φέτες φέτα. Πολύ νωρίς. Μία, δύο. Τι κάνουμε κομματάκια. Έλα, Μάικ. Λιώσ' τη φέτα. Μπράβο. Και ταυτόχρονα. Φίλιππε, θα χτυπήσουμε τα αυγά. Ναι, θα βάλουμε 4 αυγά. Μπορείτε να βάλετε και 3, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, τα χτυπάμε λίγο μόνα τους. Και τώρα εδώ ο Μάικ θα τα ρίξει μέσα, Μάικ. Τέλεια, τα ρίξαμε μέσα τη φέτα. Και τώρα ο Φίλιππος, Φίλιππε πάρει ένα κουτάλι. Θα βάλει μέσα γιαούρτι, ό,τι γιαούρτι θέλετε. Το κουταλάκι, σμπρόξ, μπράβο. Θα βάλουμε μέσα. Ωραία. Θα βάλω κι άλλο. Ναι. Ωραία. Θέλουμε ένα κουτάλι. Γιατί, για να φας ή για να ανακατέψεις? Για να ανακατέψεις. Λοιπόν, βάλαμε 3.
Τώρα θα πρέπει να παίξει λίγο χέρι, Μάικ. Εγώ πάντα βάζω χέρι για να λιώσω καλά τη φέτα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Πώς κάνεις τον κυμά για να λιώσουν καλά καλά όλα, γιατί αλλιώς... Παχ! Μαλιάς! Θα γίνει χάλια. Δεν λιώνει η φετούλα. Και θα έχει φέτα. Ήρθε η ώρα να το βάλουμε μέσα στο ταψί. Με τις τρύπες. Για ρίξτε μέσα. Αυτό το ίδιο το μεταξύ μπορείτε να το κάνετε και τυροπιτάκια. Δηλαδή, άμα τα φτιάξετε μικρά, τσούκου τσούκου με τα βάζεις τη γέμιση ή κάνεις μικρούτσικα. Έτσι, απλά εμείς κάνουμε μεγάλη. Εδώ δείτε κατάσταση. Εδώ δείτε κατάσταση. Τι θα φας, παιδί μου. Τι θα φας, τυρόπιτα. Θα μας τρελάνεις. Τρως και τυρόπιτα. Θες να στο κρατάω. Έτσι, ένα. Έτσι όπως το βλέπετε που έχει γίνει έτσι σαν κρεμούλα, έτσι θα είναι και μέσα στην πίτα. Είναι πεντανόστιμο, θα σφίξει βέβαια το αυγό, οπότε θα το σφίξει λίγο περισσότερο, αλλά παραμένει σαν κρεμούλα. Άπλωσε το, μπράβο. Μπράβο, Μάικ, τέλεια. Εδώ που έχει μείνει έτσι λίγο φετούλα, μεγάλο κομμάτι, λιώνεται. Γιατί δεν ταιριάζει να έχει μεγάλα κομμάτια σε αυτή την πίτα, γιατί είπαμε είναι αυτό το κρεμόδες. Άρε Πετρετζίκη, άρε Μπαρμπαρίγου, κάντε στην άκρη. Κάντε στην άκρη, έρχεται η Χριστίνα. Και τώρα θα βάλουμε το φύλλο. Όχι, γιατί αυτή τη συνταγή την κάνω από μόνη μου. Δεν την έχω δει. Καλά, μπορεί να υπάρχει, δεν νομίζω ότι είναι η παρθενογένεια του αιώνα. Αλλά θέλω να σας πω ότι μόνη μας την κάναμε. Και όσο ο Φίλιππος χτυπάει το αυγό, για να το βάλουμε. Αρκετό ή κι άλλο. Καλό. Τώρα θα βάλουμε όλο το χαρτί, Μάικ. Πιάστο από τη γωνίτσα, μπράβο, έτσι απαλά για να ανισχυστεί. Έλα, 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 μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και το βάζουμε από πάνω. Και το τρυπάμε πάλι λίγο. Το καλύπτουμε ωραία, ωραία. Θα έρθει τώρα ο τρυπητήρας Μάικ. Πάντα στην παρέα μας η κοπέλα. Ωραία, και... Έλα, Μάικ. Μπράβο, πολύ καλός. Ωραία, αφού το τρυπήσαμε, τώρα ο Μάικ έχει πάρει το μαγικό πινέλο και στο αυγό που χτύπησε με τρομερή επιτυχία ο Φίλιππος, βάλε. Πολύ απαλά, Μάικ, ευχαριστούμε. Έχω ξαναφτιάξει, το ξέρω αυτή τη συνταγή. Πολύ ωραία, και τώρα θα μπει στο φούρνο. Μακριά, Τζίντζερ. Τέλεια. Λοιπόν, σε ένα update θέλω να σας πω ότι τα 190 βαθμοί που έλεγε πάνω στη συσκευασία είναι πάρα πολύ, γιατί μέσα σε 10 λεπτά είχε αρπάξει το πάνω-πάνω και εγώ μετά θυμήθηκα ότι όντως δεν το βάζω τόσο, δηλαδή το βάζω γύρω στους 170, κάτι τέτοιο. Έβαλα ενώ το έψινα και ένα φυλλαράκι από πάνω και τώρα είναι έτοιμη. Ποιος Μάρκο Ρώση, ποιος Βασίλης Καλίδης. Φάτε τη σκόνη μου. Κάπου εδώ θέλω ταπεινά να δηλώσω. Τζέιμι Όλιβερ, κάνε στην άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω. Όχι, δείτε. Όχι, δείτε ζουμεράδα. Φαίνεται, ρε. Ρε, φαίνεται. Το βλέπετε το τυρί που τρέχει μέσα από την πίτα. Καταλαβαίνετε τι φτιάξαμε. Πόσο πανεύκολα και πόσο στο δεκάλεπτο η πιο νόστιμη τυρόπιτα που έχετε φάει. Και αν θέλετε πιο πολύ γέμιση μέσα, γιατί εμένα μου αρέσει έτσι να έχει λίγο, να τρέχει έτσι το τυρί και να είναι κρατσανιστό το φύλλο από πάνω. Αλλά αν θέλετε περισσότερη γέμιση μέσα, χοντρή, μπορείτε να βάλετε τη διπλάσια ποσότητα. Thank me later. Επειδή το ορεκτικό σου μου φάνηκε λύσα, δεν μου άρεσε, ο βαθμός που θα σου βάλω είναι 5. Πίστευα ότι σε σένα θα φάω και θα μείνω απόλυτα ικανοποιημένη, γιατί θεωρούσα ότι έχεις εμπειρία στην κουζίνα. Δεν το είδα σήμερα. Εγώ είμαι νηστική και γι' αυτό το λόγο θα σου βάλω 3. Αυτά λοιπόν.
λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Αυτή ήταν η σιρόπιτα υπερπαραγωγή. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή, θα τη φτιάχνετε και θα την ξαναφτιάχνετε και θα τρώτε το κομματάκι αυτό στο όνομά μου. Θα λες αρέσει Σάκη, τι μας έμαθες πάλι. Πολλά πολλά φιλάκια. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας περιμένω αύριο το πρωί στο Open Beyond και στο Έλα Χαμογέλα. Αφού πρώτα κάνετε, πατήστε την καρδούλα. Δεν θυμάμαι τώρα ή από εδώ είναι. Την καρδούλα και κάνετε τα subscribe και τα like και τα σωστά και τα σοβαρά που πρέπει να συμβούν στο υπερμεγαλοκάναλο που βρισκόμαστε. Μουά!